ένας από εσάς, να μην ξεχάσω τον Νικόλαο Πλαστήρα. Δύσκολα να το έκανα. Δύσκολα να το ξεχνούσα. Γιατί είναι ένας πολιτικός που έχει ευεργετήσει την Ελλάδα ως στρατιωτικός, που έχω φωτογραφηθεί πάρα πολλές φορές στο άγαλμά του, όχι τόσες φορές εδώ ως στοιχείο, γιατί από στοιχείο ξεκίνησε μετά την καταστροφή η πορεία προς την Αθήνα, έχει αντίγραφο του αγάλματος εκεί. Πήγα και εγώ από κάτω και έβγαλα μια φωτογραφία για να τον θυμάμαι. Μου είπατε, ο Νικόλαος Πλαστήρας παρόλη την εποχή του μιλούσε για το κέντρο και την κεντροαριστερά, όπως μιλάμε εμείς σήμερα, πολύ πρωτοφόρος με την ΕΠΕ. Μου είπατε να πω ότι στο κόμμα μας δεν θέλουμε πίσω αυτούς που πήγαν και γίνανε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και σας το λέω ναι, την ΕΠΕ. Και μου είπατε να πω για τις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου που πρέπει να πληρωθούν ζουν οι πολίτες, να το μάθουμε γιατί δεν το ξέρουμε, έτσι μου είπατε. Ότι είναι κάλπες ανοιχτές, δημοκρατικές, μπορεί οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε να πάει με την ταυτότητά του και να ψηφίσει, ακόμα και αν είναι μέλος άλλου κόμματος μπορεί να γραφτεί ως φίλος και να είναι φίλος μας. Η νέα ιδιότητα αποθεί την παλιά. Και εγώ απευθύνω ένα κάλεσμα, κυρίες και κύριοι, σε 11 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν απευθύνω κάλεσμα στους ψηφοφόρους του Κινάρ του 2019. Τι αφήνουμε ένα κόμμα του 6%, του 7%, να κοιτάμε το μάτς από την κερκίδα, ο αγώνας να γίνεται μέσα και εμείς να βλέπουμε. Τι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας τον Πατρέο και το έλεγε κίνημα εξουσίας. Για να κυβερνήσουμε, να αναλάβουμε ευθύνες. Τις ευθύνες της πατρίδας και των ανθρώπων. Γι' αυτό ιδρυθήκαμε. Δεν ιδρυθήκαμε να είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Όποιοι θέλουν να μείνουν στο μικρό Κινάρ, ας λένε. Ας κάνουν κάλεσμα κομματικό. Υπάρχει συνυποψήφιός μου, ένας κι άλλος ένας, που κάνουν κι άλλος ένας, τρεις. Που κάνουν κάλεσμα στους μικρούς αριθμούς του κοινάλου. Όχι. Όχι άλλο πια εχμάλωτη των μικρών ποσοστών. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, καλούνται στη γιορτή της Δημοκρατίας την 5η Δεκεμβρίου. Τους καλούμε όλες και όλους να έρθουν. Μα λέει είστε η Νέα Δημοκρατία εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λοιπόν, γιατί κάναμε το 2004 την ανοιχτή εκλογή? Για να έρθουν από όλα τα κόμματα και να είναι στο χέρι μας να τους κρατήσουμε μετά. Για να πάρουμε μεγάλα ποσοστά στις βουλευτικές εκλογές. Και λέω παντού ότι αν έρθουν πολλοί, πρώτα απ' όλα θα παραμερίσουμε τους κομματικούς μηχανισμούς, δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό. Κάνουν κακό. Άλλο οργάνωση, άλλο μηχανισμός. Το κόμμα σήμερα δεν έχει οργάνωση, αλλά έχει μηχανισμούς. Ό,τι το χειρότερο. Το κόμμα πρέπει να διαλύσει τους μηχανισμούς και να αποκτήσει οργάνωση. Οι μηχανισμοί δουλεύουν για πρόσωπα. Η οργάνωση δουλεύει για το κόμμα και για την πατρίδα. Αν δεν έρθουν πολλοί πολίτες και περιχαρακωθούμε στο μικρό κοινά, σκοτώνουμε το μεγάλο Πασόκ. Και εμείς δεν θέλουμε να το σκοτώσουμε. Θέλουμε να το ξανακάνουμε έτσι. Θέλουμε να το κάνουμε το κόμμα που είμαστε. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέω και συνδέω την υποψηφιότητά μου και σας το λέω πεντακάθαρα έτσι, είναι ότι από το πρώτο βράδυ, αν είμαι η επιλογή της πλειοψηφίας, το Κινάλ θα γίνει Πασόκ. Ούτε είπα Κινάλ, ούτε κινητό, ούτε. Και μου λένε και καλά, ρε παιδί μου, μου λένε υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι στο Πασόκ, αλλά θέλουν να είναι στο χώρο. Γιατί αυτό δεν το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν το έκανε με την αριστερά από το ΕΑΜ. Με το Θοδωράκι, το Μπριλάκι, να θυμούνται οι παλιότεροι. Επειδή κάποιοι μας το παίζουν και λίγο τώρα συνυποψήφιοι και άλλοι ότι είναι αντιδεξιοί κτλ. Κτλ. Τον Μάνο και τον Αντριανόπουλο, ποιος τους έφερε στην παράταξη? Το 2004. Τα ξεχάσατε αυτά? Το Πούτο. Το Πούτο Ανδρέας.
Αλίμονο ένας αρχηγός του Πασόκ να μην θέλει τη διεύρυνση. Εγώ πάντως τη θέλω. Και δεν έχω πάνω. Μου λένε θα έρθουν οι Σιριζέοι να σε καταψηφίσουν. Να έρθουνε. Μωρέ, ας έρθουνε και ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Αλλά να βγει το βράδυ ο αριθμός της συμμετοχής στις 5 Δεκεμβρίου να είναι μεγαλύτερος από τη συμμετοχή τον Νοέμβριο του 2017 που ήταν 212.000. Και βγήκε τότε πρόεδρος η Φόφη Γεννηματά που αξίζει το χειροκρότημά μας. Λοιπόν, η υποψηφιότητά μου πρώτα απ' όλα συνδέεται με πρόσκληση σε όλους τους ανθρώπους, στο μεγάλο εθνικό μας ακροατήριο και δεύτερον για να γίνουμε Πασόκ. Και όπως και τότε, χωρέσανε και οι άλλοι, θα χωράνε τώρα και αυτοί που θέλουν να είναι σε εμάς, αλλά δεν θέλουν να είναι Πασόκ. Θέλει ο άλλος να μείνει κηδισό, θα είναι κηδισό. Θα συμμετέχει στο Πασόκ με εκπροσώπηση στα όργανα του. Οι κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία θα παραμείνουν και αυτές. Δεν διώχνουμε κανέναν, αλλά επιστρέφουμε στο όνομά μας, γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε ένα κόμμα, ένα όνομα κόμματος, με συγχωρείτε, που το ίδρυσαν άνθρωποι που έφυγαν. Θεοχαρόπουλος, Ραγκούστης, Θοδωράκης, φύγανε αυτούς. Πήγανε στα άλλα κόμματα, γίνανε υπουργοί άλλων κομμάτων. Φύγανε οι κουμπάροι μας, αφήσανε το όνομα. Όχι, εμείς θα κρατήσουμε το όνομά μας, αλλά θα είμαστε το κόμμα του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Θα πιάσουμε από τα μαλλιά τα προβλήματα που έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, γιατί αυτούς υπάρχουν. Για ποιο λόγο θέλουμε να είμαστε ένα μεγάλο κόμμα? Για ποιο λόγο μη ζητάω εγώ να παλέψουμε για υπερδιπλασιασμό των δυνάμεών μας? Γιατί αν το μεγαλώσουμε θα μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους μη προνομιούχους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε ως πολιτικό κόμμα. Τους ανθρώπους της εργασίας, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους μικρούς, τους πολύ μικρούς επαγγελματίες που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ξαναλέω τους αγρότες. Ξαναλέω όλους εκείνους και εκείνες, γυναίκες και άντρες, που σήμερα πάσχουν από μικρό εισόδημα ή από καθόλου εισόδημα. Τις άνεργες, τους άνεργους. Το κόμμα μας ιδρύθηκε για τους μη προνομιούχους και θα ξαναγίνει μεγάλο για να προστατεύσει τα κόμματα, όλα τα κομμάτια του ελληνικού λαού που δεν είναι προνομιούχα. Και πώς θα το κάνει? Πώς θα το κάνει? Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι για μας. Είναι για την Ελλάδα. Αλλά ο πλούτος που θα εισρεύσει στη χώρα δεν είναι για μας. Είναι για μεγάλες επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους τους φυσικά και για την εθνική οικονομία. Για μας, για τους μικρομεσαίους, τους μικρούς, τους πολύ μικρούς, για την οικονομία των καθημερινών ανθρώπων που θέλουν δουλειά και θέλουν και εισόδημα, που θέλουν αλληλεγγύη όταν δεν μπορούν, ένας αγώνας που ανοίγεται μπροστά μας. Ένας αγώνας που πρέπει να τους δώσουμε, αγώνα να τον δώσουμε στο κοινοβούλιο, στους δήμους, στις περιφέρειες, στον χώρο των επιμελητηρίων, σε όλη την Ελλάδα.